Είμαστε εδώ στο πνευματικό της Καβάλας σε μια πολύ μεγάλη συνάντηση όλων των φορέων, κυρίως των εποχικών επιχειρήσεων και των περιοχών της Τάσου, της Κεραμοφής, της Ηρακλίτσας, της Περάμου, της παραλίας Οφρινίου, όπου πραγματικά μέσα από αυτό το πρόγραμμα που ανακοίνωσε η Περιφέρεια βλέπουμε αδικίες και παραλήψεις, όπου αυτές οι πολύ δυναμικές επιχειρήσεις του τουρισμού που είναι στις αυτές τις τουριστικές περιοχές βλέπουμε ότι να παίρνουν ψίπουλα σε σχέση με τις πραγματικές τους ανάγκες που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας του COVID. Το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε είναι στον Περιφερειάρχη και στην αρμόδια αρχή ότι θα πρέπει να δει θετικά τις προτάσεις μας, να ανασκευάσει, να τροποποιήσει, θα έλεγα, το πρόγραμμα σε σημεία που χρειάζονται βελτίωσης και χωρίς εγωισμούς και προσωπικές κόντρες να μπορέσει με διευρυμένο μυαλό η Περιφέρεια να δει την ανάγκη αυτών των 3.500 επιχειρήσεων. Δεν μιλάμε για μηδεμινές επιχειρήσεις. Μιλάμε για επιχειρήσεις που μέχρι και χθες λέγαμε ότι είναι η ναυαρχίδα της περιοχής μας. Και σήμερα δυστυχώς αυτές οι επιχειρήσεις με τα μέτρα τα οποία παίρνουμε είναι σαν να τις λέμε: κόψτε το λαιμό σας και ας κλείσετε. Σε περίπτωση που δεν δεχτεί η διοίκηση της Περιφέρειας τροποποίησης, τι γίνεται? Γιατί υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Από εκεί και πέρα οι 3.500 επιχειρήσεις θα κρίνουν και τις επόμενες κινήσεις τους.